Καλησπέρα λοιπόν. Μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο, σε λιγότερο από 18 μήνες, καταφέραμε και έχουμε διοργανώσει 4 The Battle. Το ένα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι πράξεις των εισιτηρίων, καλύτερο από το άλλο. Όλο και περισσότερος κόσμος πλέον έρχεται και βλέπει πολεμικές τέχνες. Είτε αυτό είναι kickboxing, είτε αυτό είναι Muay Thai, είτε αυτό πλέον είναι επαγγελματική πυγμαχία. The Battle 4 λοιπόν, την Κυριακή, εδώ δίπλα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας. Ένα γήπεδο που θα το γεμίσουμε. Να σας πω και δύο στοιχεία, ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εισιτήρια που υπάρχουν στην προπόληση και στόχος μας είναι, και θα τα καταφέρουμε, να μην υπάρχουν εισιτήρια τη μέρα του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν όλους εσάς, τους εκπροσώπους του τύπου, αλλά πάρα πολλά τους fans του The Battle. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι μόνο οι κορυφαίοι μπαίνουν στο ring του The Battle. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στο The Battle από το Καλαϊτζάκης Camp τον κύριο Γιώργο Big George Σενεκίδη. Αντίπαλος του κυρίου Σενεκίδη, τον Απόλλωνα Πρέβεζας, τον κύριο Χρήστο Κατσάνο. Από τη Χρυσάκης Αρένα, τον κύριο Φίλιππο Χρυσάκη. Αντίπαλός του από το Fight Club, ο κύριος Χρήστος Κουτσομίτης. Να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά στο The Battle από το Γυμναστικό Σύλλογο Ονομαστός, τον κύριο Γιάννη Hard Rock Davella. Για δεύτερη φορά στο The Battle να υποδεχτούμε από το Victory Camp το Διονύση The Shadow Gika. Αντίπαλός του από τους Fighters, για δεύτερη φορά στο The Battle να υποδεχτούμε το Θανάση Butterfly Caruso. Στα μείον 60 κιλά οι δύο καλύτερες Ελληνίδες πυγμάχοι. Να υποδεχτούμε από την Golden Corner την κυρία Jenny Golden Girl Τασίδου. Αντίπαλός της, η φετινή πρωταθλήτρια Ελλάδος από την Λαβδάκη Steam. Να υποδεχτούμε για πρώτη φορά στο The Battle τη Χριστίνα Black Mamba Λιναρδάτου. Ο Φερχάτ Κουμκουρογλού, ο οποίος θα έρθει την ερχόμενη Πέμπτη στην Ελλάδα. Και αντίπαλός του θα είναι από τους Fighters ο Ταύτη Prince of Persia Pesman. Μία τετανομαχία, ένας αγώνας που πολλοί περίμεναν να δουν κατ' εμέ οι δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές της κατηγορίας. Και ο Άντρουλς φυσικά. Και να υποδεχτούμε από την Spartan Academy του κυρίου Γιώργου Γιδάκου το Θανάση The Spartan Killa. Αντίπαλος του ένας αθλητής που στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί κατάγεται από το Μαρόκο, έχει κερδίσει μόνο με νοκάουτ στον πρώτο γύρο όλους τους αντιπάλους του μέχρι τώρα. Να υποδεχτούμε για δεύτερη φορά στο The Battle, αλλά για πρώτη φορά στο main event του The Battle, από την Malio Steam, τον Tiger Nordin. Για τη ζώνη, top fighter of the battle, στη κατηγορία middleweight, δηλαδή στα μείον 72,5 κιλά, να υποδεχτούμε από το Fight Club την τέταρτη συμμετοχή του στο The Battle, τον Νίκο The Stealth Gika. Ένας αγώνας για τη διεκδίκηση της ζώνης του The Battle στην κατηγορία Light Heavyweight. Μια μεγάλη revanche που όλοι περιμένετε. Να υποδεχτούμε λοιπόν από την GFC Team και την Golden Corner τον κύριο Αλέξανδρο Bad Boy Νικολαίδη. Αντίπαλός του, ο κάτοχος της ζώνης του The Battle που βλέπετε μπροστά μου. Να υποδεχτούμε λοιπόν από την ασκητής Team τον κύριο Αλέξανδρο The Professor Χατζηχρόνογλου. Ο Ερκάν Βαρόλ θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη εδώ. Και αντίπαλός του, ο κορυφαίος Έλληνας Muay Thai Fighter και δάσκαλος στα Diamonds Camp. Να υποδεχτούμε λοιπόν για δεύτερη φορά στο The Battle τον διεκδικητή της ζώνης, Παύλο The Diamond Capone. Ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που θα έλεγε ναι σε 115 κιλά 2-7, που έχει απομονωθεί 2 μήνες στη Σκύρο και πλέον είναι συνευγενικός team, να υποδεχτούμε τον Αντώνη The Wrangler Τζόρο. Θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο μέλος στο The Battle, μία πολύ καλή συνάδελφο χρόνια, που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που φέτος θα είναι στο The Battle 4 και η δική μου πρόταση είναι μέσα σε όλα τα The Battle. Ελένη Καρποντίνη, για έλα εδώ. Καταρχήν χαίρομαι να πούμε το νέο μέλος. Είμαι σίγουρο ότι στις 10 Μαρτίου θα δούμε πολύ ωραίους αγώνες. Θα ρωτήσω πρώτα τον Αλέξη τον Χατζηχρόνογλου, ότι ναι, τραυματίστηκες μένα, αλλά
εγώ σε τραυμάτισα ή όλο αυτό που γίνεται. Δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Θέλω να πω το νιώθετε. Γιατί και οι δύο είστε τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Και τον Αλέξανδρος είναι bad boy στο όνομα, αλλά είναι τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Θέλω να ρωτήσω αν βγαίνει κάτι πολύ προσωπικό μέσα από τον αγώνα σας. Από τη δικιά μου μεριά δεν υπάρχει κάτι προσωπικό με τον άλλον Αλέξανδρο. Κάποιο παιχνίδι που λέτε κύριε Πολυχρονίδη ότι ξεκίνησε, νομίζω ότι ξεκίνησε από την άλλη μεριά. Εγώ απλά είπα τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν. Ότι έδωσε ένα χτύπημα, έσπασε το χέρι του. Μόνο αυτό είπα, δεν έχω πει κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Για μένα πλέον είναι προσωπικό, γιατί σε μια άλλη συνέντευξη που έδωσε είπε ότι κάτι ανάλογο θα ξαναγίνει. Περιμένω 10 Μαρτίου για να ξαναγίνει. Είπε ότι θα ξανασπάσει το χέρι μου. Περιμένω πώς και πώς 10 Μαρτίου. Η κυρία Πινελόπη Ντρες από το scouter.gr. Βλέπω δύο άντρες που διεκδικούν πολύ έντονα τη ζώνη. Και θέλει και ο ένας και ο άλλος να την κατακτήσει. Είναι κόντρα λοιπόν. Κόντρα είναι μετά από αυτά που είπε. Στη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς. Ότι θα ξεσπάσει το χέρι όταν είσαι αθλητής, δεν λες τέτοια πράγματα. Μπες 10 Μαρτίου και κέρδισε. Όταν θα ξανασπάσει το χέρι και το ίδιο, δεν τα λες αυτά. Στη συνέντευξη είπα ότι κάτι ανάλογο θα γίνει, δεν είπα για χέρι. Μπορεί να είναι και πόδι, δεν το ξέρω. Εγώ είμαι έτοιμος για αυτόν τον αγώνα. Τώρα το άμα είναι κόντρα, κάθε αγώνας είναι κόντρα. Πραγματικά δεν κοιτάζω αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αντίπαλός μου. Είμαι κάτοχος της ζώνης και θα κάνω το παν για να την κρατήσω όποιος και αν είναι ο αντίπαλός μου. Και σε αυτόν και σε επόμενη διεκδίκηση. Διακρίνω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξος και αυτό είναι καλό σαφώς για το άθλημα που κάνει, αλλά σε περίπτωση που στραβώσει, θα ζητήσει ρεβάνς. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καμία τέτοια περίπτωση. Αυτή τη στιγμή κοιμάμαι και ξυπνάω με το ότι έχω μια δεύτερη ζώνη του The Battle. Μετά στις 11 Μαρτίου μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Καπώνη. Αντιμετωπίζει τον Ερκάν Βαρόλ, έναν από τους μεγαλύτερους στάρ της γείτονας χώρας και μέσα στην πατρίδα του. Ποιες είναι οι προσδοκίες του για το παιχνίδι και τι θέλει να δείξει στο ελληνικό κοινό? Όπως πάντα, όταν έχω κάποιον αγώνα, αυτό που θέλω να περάσω στο κοινό, θέλω να δείξουμε, να δώσουμε μεγάλο show, να δει πραγματικές μάχες Muay Thai και ελπίζω και αυτή τη φορά ο αντίπαλος μου να είναι αντάξιος και να βγάλουμε όλο το παιχνίδι και να ο κόσμος το διασκεδάσει όπως και την τελευταία φορά. Θέλω να πεις αν έχει επηρεαστεί η προετοιμασία σου και αν έχει αλλάξει κάτι. Ανάλογα τον αντίπαλο πάντα προσαρμόζεις την προπόνησή σου και ήταν φυσικό να αλλάξω τον τρόπο προπόνησης και το σχέδιο μάχης με αυτό το συγκεκριμένο αντίπαλο. Ήταν εντελώς διαφορετικός από τον προηγούμενο. Άλλοι ρυθμοί, άλλες τεχνικές. Έχουμε το σχέδιό μας. Και όταν έχεις ένα σχέδιο, πραγματικά σχεδιάζουμε για να νικήσεις. Θα γίνει μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης, σε πιέζει, πολύ δυνατός. Το θέαμα θα είναι καταπληκτικό, πιστεύω. Με αγώνες, Παύλο? Με πολλούς αγώνες. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου την τουρκική πρόκληση μέσα εισαγωγικά? Δεν είχα πολύ χρόνο για να παρακολουθήσω, γιατί ήμουν σε προπόνηση, προετοιμασία. Είδα τώρα τελευταία κάτι, ακούστηκε για δεύτερο γύρο, ότι το παιχνίδι θα πάει, είπε, στο δεύτερο γύρο νοκάουτ. Ευσεβείς πόθη. Αυτό είναι καλό για μας, δεν είναι κακό. Γιατί δείχνει ότι δεν ξέρει που έρχεται. Και όταν δεν ξέρει που πηγαίνεις, αντιμετωπίζεις πολλές φορές πράγματα που δεν τα περιμένεις και πολύ κακά πράγματα τον περιμένουν, πραγματικά. Είναι το βράδυ, αυτό που υπόσχομαι, ότι εδώ στην έδρα μας μέσα θα περάσει ένα πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Και καλώ όλους τους Έλληνες να το παρακολουθήσουν από κοντά αυτό. Πραγματικά θα αξίζει. Παύλο, αν ήταν εδώ ο Τούρκος, θα ήταν εκεί που κάθεται ο Αντώνης τώρα, γιατί έτσι κάθονται τα ζευγάρια. Θα προτιμούσε να είναι ο Σταμάτης Μπιτάκος εκεί? Δεν χορτάσατε αρκετά, Σταμάτης Μπιτάκος. Καπώνης, περίπου. Όχι, τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω με τον Τούρκο. Είναι πρόκληση, είναι πάρα πολύ δυνατός αθλητής. Και το θέλω αυτό το παιχνίδι. Θέλω να μου πεις αν ήταν κίνητρο για σένα το να μπεις στο The Ring ότι ο αντίπαλός είναι Ολλανδός και αν θα παίξεις όχι μόνο για σένα αλλά και για τη σημαία. Φυσικά κίνητρα υπάρχουν, είναι πολλά με τον συγκεκριμένο αθλητή. Σίγουρα, όπως έχω πει και πάντα, στην καρδιά μου είναι και παίζω για τη σημαία. Θα δώσω την ψυχή μου και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Αρκεί να βρίσκομαι στη βραδιά μου.
αλλά υπάρχουν πολλά κίνητρα. Είναι από το συγκεκριμένο, έχει τον καλύτερο προπονητή, είναι συναθλητής του Μπατ Χάρη, είναι πολλά. Με τον Μπατ Χάρη, αν κερδίσει, αν ρίξει κάτω τον 2-7, τώρα που έχει αδυνατήσει, που βγει από τη φυλακή και είναι και πιο λίγα κιλά, θα ήθελε έναν αγώνα. Πάντα θα ήθελα έναν αγώνα, δεν με αφορά καθόλου. Θα έπαιζα όπως και να είχε. Τώρα από εκεί πέρα είναι μεγάλος αθλητής και το ξέρουμε και τον σεβόμαστε. Μας έχεις αναγκάσει να ασχολούμαστε τα παιχνίδια σου με άλλα θέματα και όχι με τα αγωνιστικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα πάντα, γιατί τα μάτια τα δικά σου έχουν τόσο πολύ ξύλο που χορταίνουμε για 2 battles συνεχόμενα. Αλλά στο τέλος μας τα χαλάς. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι το νησί, αν ηρέμησε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να έχει αλλάξει λίγο και η φιλοσοφία σου πάνω σε αυτά, έτσι δεν είναι? Ξέρω, κάνω πολλά λάθη, με κατηγοράτε όλοι, το ξέρω πολύ καλά ότι δεν είστε μαζί μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι έτοιμος να πολεμήσω και είμαι έτοιμος να γίνω καλύτερος χωρίς να σας το ξαναπώ. Γιατί και να το λέμε, θα πει ο Τζόρος πάλι τα ίδια, ο Τζόρος πάλι τα ίδια και δεν υπάρχει λόγος. Πάντως δεν είμαι τόσο κακός όσο φαίνεται. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, όλα θα αλλάξουν και όλα θα φτιάξουν και θέλω να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Και από όλο τον χώρο του kickboxing να ζητήσω και ένα συγγνώμη σε μερικές φορές αν παραφέρομαι. Θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Λιναρδάτου. Είχε πρόσφατα μία μάχη, η οποία πήγε και σε απόφαση κιόλας, να μας πει σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν πήρε κάτι, αν έχει κάποιο τραυματισμό ή αν πήρε κάτι θετικό από εκείνη τη μάχη. Γιατί νομίζω ότι ήταν αρκετά σκληρή, είχε αρκετό θέμα. Και η κυρία Τασίδου, αν είδε αυτή τη μάχη και αν με την εμπειρία της κατάφερε να βγάλει κάποια πράγματα για την τακτική της, για το στυλ και για το σχέδιο την ώρα του αγώνα. Δεν έχω κάποιον τραυματισμό. Είχα αγωνιστεί το Δεκέμβριο στο Πανελλήνιο. Συνέχισα προπονήσεις, αγωνίστηκα και τώρα. Συνέχισα προπονήσεις, θα αγωνιστώ. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, τραυματισμός δεν υπάρχει. Όλα τέλεια. Όταν δεν έχεις, ας πούμε, θέμα ψυχολογικό κλπ, πάντα δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Πολύ δύσκολα. Συγχαρητήρια στη Δεσποινής Λιναρδάτου που κέρδισε τη Σέρβα. Τον είδα τον αγώνα, εντάξει. Εντάξει τι? Σε φόβησε η Χριστίνα Λιναρδάτου? Απορώ πώς την κέρδισε. Τι εννοείς? Ήταν σκληρό το κορίτσι και Σέρβα πολύ. Αυτό. Θέλω να μου απαντήσουν οι δύο γυναίκες πώς θα καταφέρει η μία ή η άλλη να κερδίσει. Το μόνο που έχω να πω, 10 Μαρτίου θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη, γιατί είμαστε και δύο πολύ καλές αθλήτριες. Θέλω να δείξω ότι δεν είμαι τυχαία στο χώρο. Επανέρχομαι πολύ δυνατά. 10 Μαρτίου θα τα πούμε στο ring. Δεν είμαι έτοιμη και δεν μπορώ να ξέρω την απάντηση. Αλλά σίγουρα θα δούμε μια πάρα πολύ καλή μάχη. Η Τζέν είναι πάρα πολύ καλή αθλήτρια και πιστεύω ότι ο αγώνας θα είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα το αποτέλεσμα θα το δούμε 10 Μαρτίου. Πώς αντιμετωπίζεις το δεύτερο παιχνίδι σου απέναντι στον Νίκο Παπαδημητρίου και πώς είναι επίσης το να φέρεις το βάρος εντός εισαγωγικών του outsider? Λοιπόν, επειδή είναι η revanche για μένα, είναι ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση που έχω να κάνω και αυτή τη φορά θέλω να δείξω θέαμα στον κόσμο που δεν μπορέσαμε να δείξουμε κανένας από εμάς στον πρώτο μας αγώνα. Θέλω να δείξουμε θέαμα, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και θέλω να κερδίσω παραπάνω αυτή τη φορά. Και αυτό θέλω να δείξω στον κόσμο. Τον Νίκο τον ξέρω, τον Παπαδημητρίου τον ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα. Είναι ένας πολύ σκληρός, πολύ καλός αθλητής. Έχουμε δει όλοι οι αγώνες τους. Προπονούμε σκληρά κάθε μέρα και δεν ήρθα εδώ για χαβαλέ. Ήρθα να παίξω ξύλο και ήρθα να θέλω να πάρω τη ζώνη. Όπως και αυτός, αλλά εγώ ακόμα περισσότερο. Επιστροφή για το Lions. Ο δάσκαλος, έτσι. Εννοείται για το δάσκαλο. Πώς αισθάνεσαι, δάσκαλε, που επιστρέφεις μετά από αρκετό καιρό αποχής και ανεβαίνεις εσύ στο ring, γιατί συνήθως ανεβαίνουν μαθητές σου, δυνατοί μαθητές? Θα ήθελα να πω ότι είναι πρώτα απ' όλα τιμή μου που παίζω στο battle. Μετά από 1,5 χρόνο αποχής, όντως η όρεξη είναι μεγάλη. Γι' αυτό στο ring θα δώσω και την ψυχή μου στις 10 Μαρτίου. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, θα τα δώσω όλα. Όσο αφορά τους αθλητές μου, αυτοί παίζουν Muay Thai. Εγώ, σαν δάσκαλος, μπορώ να παίξω και κάπα ένα kickboxing. Τι σε δίδαξε ο δάσκαλος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το δάσκαλο Big George Ενεκίδη? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Ο δάσκαλός μου είναι ένας πρώτα απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος. Υπήρξε πολύ καλός αθλητής και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Με δίδαξε να έχω ήθος και να αντιμετωπίζω τον κάθε αγώνα δυνατά και να δίνω την ψυχή μου μέσα στο ring. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη των δύο κάτοχων των ζωνών του κυρίου Αθανασόπουλου, των Urban Fighters, γιατί έχουν και δύο τη ζώνη. Απλά θα είναι αυτή τη φορά στο ring του The Battle και θα διασταυρώσουν τις γροθιές τους.
Και φυσικά μιλάω για τον κύριο Καρούσο και τον κύριο Διονύση Κίκα. Θα δώσουμε, θα το κάνουμε super fight, θα δούμε, θα είναι πολύ καλός αγώνας. Περιμένω πώς και πώς, δηλαδή να ανέβω πάνω και να δείξω πραγματικά τι αξίζω. Όλοι εσείς θα δείτε ένα πάρα πολύ δυνατό αγώνα, διότι τόσο και εγώ όσο και ο Καρούσος είμαστε πολύ αξιόλογοι αθλητές. Πιστεύω θα γίνει ένας θεαματικός αγώνας και δυνατός πολύ. Θανάση, σε φοβίζει το γεγονός ότι ο Νορντίν έχει όλους τους αγώνες με νοκάουτ στα πρώτα δευτερόλεπτα τα τελευταία 2,5 χρόνια στην Ελλάδα? Είναι σαν να με ρωτάς αν με φοβίζει το kickbox. Όχι, δεν με φοβίζει το kickbox. You are a knockouter or you are a technician kickboxer? Technician kickboxing. And what about your two men in knockouts? It depends. Yeah. It happened. Yes, it happened. Does it happen? Yeah. Θέλω να ρωτήσω τον Φίλιππο, έχεις τόσους πολλούς μαθητές, πλέον είσαι δάσκαλος, γιατί επέλεξες να επιστρέψεις στο The Battle για να παίξεις μπροστά στο κοινό? Και θέλω να ρωτήσω και τον Χρήστο, πώς νιώθει που θα παίξει με ένα fighter που έχει τόσους πολλούς μαθητές ως δάσκαλος? Ήθελα να επιστρέψω, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση. Πιστεύω ότι αυτή η διοργάνωση, το The Battle, είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Επομένως, ήταν ένας διακαής πόθος που έγινε πραγματικότητα χάρη στον κύριο Κωνσταντινίδη. Σίγουρα είναι ένα επιπλέον άγχος όταν έχεις κάποιους μαθητές και παίζεις μπροστά στο κοινό σου, αλλά όμως είναι και μια πρόκληση παραπάνω για να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό και να δείξεις ότι αυτά που διδάσκεις δεν είναι μόνο λόγια, μπορούν να γίνουν και πράξεις. Σίγουρα η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Ο κύριος Σάκης έχει διακρίσεις, είναι πολύ εμπειρός. Από εκεί και πέρα έχω κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Δεν πιστεύω ότι έχω κάτι να χάσω. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και θα γίνει σίγουρα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν λέω πολλά πριν από τον αγώνα, ό,τι μπορώ μέσα στο ring. Πάρα πολύ σκουρή, αλήθεια είναι αυτή. Διάφορο τελείως, πραγματικά. Κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο ring πρέπει να σέβεται. Ελπίζω να είναι καλά, να μην έχει θέμα με κανένα τραυματισμό. Να κάνει δυνατή προπόνηση, αυτή τη φορά και την προηγούμενη φορά είχε σπίτι, είχε κάνει πολύ δυνατή προπόνηση.